Εργατισμού τώρα που φαίνεται να διαπράττονται λάθη επί λαθών αναφορικά με περιπτώσεις υπερχρεωμένων δανείων. Σύμφωνα με παράπονα δανειοληπτών, αποκόπησαν λαθασμένα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου από 150 λογαριασμούς, στους οποίους είχαν επιστραφεί ορθώς τα χρήματα ως διόρθωση του προηγούμενου λάθους. Οι καταγγελίες δικαιώνονται από έρευνα του, εξετάζονται μάλλον με έρευνα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Μας ενημερώνει ο Κυριάκος 56. Λάθη επί λαθών προκαλούν νέα αναστάτωση στο συνεργατισμό. Αυτή τη φορά, πελάτες της τράπεζας παρατήρησαν λαθασμένες αποκοπές χρηματικών ποσών, τα οποία ορθώς τους είχαν επιστραφεί στους λογαριασμούς έπειτα από υπερχρεώσεις σε δάνεια. Μιλώντας στο Σίγμα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέφερε ότι τα νέα λάθη αφορούν ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ και 150 περίπου λογαριασμούς από τις 11.000 λογαριασμούς στους οποίους είχαν εντοπιστεί το 2017 λανθασμένες υπερχρεώσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παύλος Ιωάννου ενημερώθηκε για τα νέα προβλήματα που προέκυψαν από βουλευτή. Ο οποίος μου ανέφερε γεμάτος απορία, μα τι γίνεται, τους παίρνουν πίσω τα λεφτά που τους έχουν πληρώσει. Έμεινε άναυδος. Προσκόμισαν τους λογαριασμούς, μέσα στους οποίους βρίσκεται μια αντιλογιστική πράξη, στη βάση της οποίας αφαιρείται κάποιων ποσών από τα ποσά τα οποία είχαν πληρωθεί. Είχαν επιστραφεί. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επικοινώνησε με τους ηθήνοντες στο συνεργατισμό, οι οποίοι παραδέχτηκαν τις λαθασμένες αποκοπές. Το λάθος των κύριων έγκυται εδώ, ότι δεν ειδοποιήθηκε ο κόσμος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αναστάτωση στους 150, 50, 70, δεν ξέρω πόσους δανειολήπτες. Ο Παύλος Ιωάννου αναφέρθηκε στα στοιχεία που παραχώρησε το γραφείο του για διευκόλυνση του έργου της Ερευνητικής Επιτροπής για το συνεργατισμό. Θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Και πιστεύω ακράδαντα αυτό που λέω, η Ερευνητική Επιτροπή για το συνεργατισμό, η συγκεκριμένη Ερευνητική Επιτροπή, σίγουρα θα αγγίξει στο βάθος που πρέπει και με τη σοβαρότητα που πρέπει όλα αυτά τα ερωτήματα. Οι δημόσιες αγορεύσεις πρώην και νυν στελεχών της Συνεργατικής ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή με τις καταθέσεις των Μάριου Κληρίδη και Γιώργου Στροβολίδη. Η χώρα μας πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στις πυρκαγιές, τονίζει στο Σίγμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης.